Πραγματικά ο Ολυμπιακός από αρχή προετοιμασία και πρώτα παιχνίδια έχει δείξει ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο. Πιστεύω κλειδί ήταν απόφαση κ. Μαρινάκη Πρόεδρου να αφήσει Μάρτινς και επόμενο χρόνο, γιατί για όλους μας γιατί ήταν περίεργο να ένας προπονητής που δουλεύει στο Ολυμπιακό και δεν έχει πάρει τίποτα ένα χρόνο να συνεχίζει έργο. Αυτό πιστεύω ήταν πάρα πολύ σωστή κίνηση. Έμεινε και κορμό, γιατί μείνανε πολλοί παίκτες, γιατί αν βλέπουμε όλα αυτά τα παιχνίδια, περισσότερες παίκτες ήταν από πέρσι, 8-9 παίκτες ήταν από περσινό κορμό. Και λογικά, αν ο κύριος Μάρτιν συνέχιζε σοβαρή δουλειά και ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που όλοι περιμένανε, όλοι οι Ολυμπιακοί περιμένανε, γιατί είσοδο στο καλύτερη οργάνωση στο ποδόσφαιρο της Champions League. Πιστεύω ο Ολυμπιακός και προηγούμενα χρόνια στη Καρισκάκη έχει δείξει και πιο μεγάλα ονόματα έχει κερδίσει, και έδρα Καρισκάκη είναι μεγάλη πλεονέκτημα για Ολυμπιακό. Έχει δείξει όλα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, έχει πάρα πολύ τρέξιμο, γιατί βλέπουμε πολύ καλές γραμμές, γιατί κοντινές γραμμές βοηθάνε και μέσω επιθετική, βοηθάνε στη αμυντική λειτουργία που προηγούμενα χρόνια δεν βλέπαμε. Νομίζω με Σεμέντο έχει δώσει αυτό που έλειπε τελευταία χρόνια, μία σιγουριά και πάτος στην αμυντική γραμμή. Και ο Ολυμπιακός μπορεί να χτυπήσει όλες τις ομάδες, γιατί έχει Ποντένσε, έχει Ραντζέλοβιτς, έχει αυτά καινούρια τώρα παιδιά, βλέπω, διαβάζω, γιατί μάλλον να το δούμε. Και Αργεντινό, δεν ξέρω πόσο λένε, γιατί λένε ένα από μεγαλύτερα ταλέντα. Ένα πάρα πολύ καλό γεμάτο ρόστερ, και πιστεύω όλοι οι παίκτες να έχουν ευκαιρία και όλοι να προσφέρουν και να δώσουν αυτό που όλοι ζητάνε. Όλα γίνεται, ξέρετε, στα χαρτιά, μεγάλα ονόματα είναι φαβορί, στο αγωνιστικό χώρο, και πολλές φορές ο Ολυμπιακός ήταν φαβορί και δεν πέτυχε. Γιατί στο αγωνιστικό χώρο είναι 11-11 και πιστεύω ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα στα Καρισκάκη να παίρνει βαθμούς. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.